Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Μίνα Καραμίτρου που θα μας ενημερώσει για το θρίλερ με τον εκρηκτικό μηχανισμό. Μίνα, ήταν μια βόμβα η οποία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ακόμα και τον θάνατο. Φυσικά, και μιλάμε για ένα τυφλό χτύπημα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Θέλω να σας πω ότι μιλάμε για έναν εκρηκτικό μηχανισμό ματίνα, όπου αποτελείται από καρφιά, τυρίτιδα και ρολόι. Αυτά που σας περιέγραψα ήταν τοποθετημένα μέσα σε έναν μεταλλικό σωλήνα. Ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος σε ένα πλαστικό φορέα και όλο αυτό που σας περιέγραψα μαζί μέσα σε ένα σακίδιο, το οποίο οι τρομοκράτες είχαν να τοποθετήσει στα κάγκελα ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα του Ζωγράφου στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης. Είναι πολύ πιθανό, λένε, να είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός το βράδυ και για κάποιο λάθος, ίσως στην συνδεσμολογία, δεν έγινε η έκρηξη. Οι αστυνομικοί πάντως, επαναλαμβάνω ότι μιλούν για έναν εκρηκτικό μηχανισμό όπου πραγματικά θα είχε προκαλέσει θύματα εάν δεν είχαν προλάβει οι αστυνομικοί, εάν εγκαίρως δεν είχαν δει να υπάρχει το σακίδιο στα κάγκελα απέναντι από το τμήμα. Θεωρούν ότι τα καρφιά ήταν τοποθετημένα μέσα ακριβώς για να τραυματίσουν ή και να σκοτώσουν κάποιον και το πιθανότερο ήταν ο στόχος τους να ήταν αστυνομικός. Δεν είναι τυχαίος ο τόπος που τοποθέτησαν τον μηχανισμό. Επαναλαμβάνω ότι ήταν ακριβώς απέναντι από το αστυνομικό τμήμα του Ζωγράφου. Τώρα, οι αρχές εκτιμούν, Ματίνα, ότι δεν θα αναλάβει την ευθύνη κάποια οργάνωση για το συγκεκριμένο αποτυχημένο χτύπημα. Όμως, εκφράζουν ανοιχτά φόβους ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν ακόμα και μέσα στις γιορτές να επαναλάβουν την προσπάθειά τους για κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή την ώρα η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα υπολείμματα, προσπαθούν να εντοπίσουν DNA και αποτυπώματα. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ σαρώνουν την περιοχή για να δουν εάν κάποιες κάμερες ασφαλείας ενδεχομένως έχουν καταγράψει κάτι. Πάντως, στα δύο στοιχεία τα οποία στέκονται είναι ότι για το συγκεκριμένο εκρηκτικό μηχανισμό δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα, ούτε φυσικά όταν οι τρομοκράτες διαπίστωσαν ότι για κάποιο λόγο δεν έχει γίνει έκρηξη στον μηχανισμό, δεν ειδοποίησαν ότι στο σημείο εκείνο υπάρχει μία βόμβα η οποία μέσα έχει μέχρι και καρφιά. Στο σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακόμα το κλιμάκιο των πυροτεχνουργών και φυσικά η αντιδρομοκρατική υπηρεσία η οποία έχει αναλάβει τις έρευνες. Μάλιστα, και όπως μας είπες, Μίνα, είναι ένα συμβάν που έτσι κι αλλιώς θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρχές. Να σε ευχαριστήσω.